Με βάση ένα δόγμα του σοκ, να σοκάρεις την αντίπαλη πλευρά, να αλλάξεις την ισορροπία της διαπραγμάτευσης. Για μας αυτές οι προτάσεις είναι σαν να μην γίνονται. Mm-hmm. Προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι σήμερα, σαν να μην έχουν περάσει αυτοί οι 4 μήνες, δεν είναι προτάσεις που σέβονται τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Άρα, κύριε Κορονάκη, η αντιπρόταση των δανειστών δεν είχε ως πυρήνα τη συμφωνία της 20ης, δεν είχε ως άξονα μάλλον τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Δεν είχε την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, γιατί δεν σέβεται την εντολή του ελληνικού λαού. Δεν σέβεται το δημοκρατικό αποτέλεσμα της χώρας. Και με βάση αυτό λέω ότι η κάθε πλευρά μπορεί να έχει διάφορα διαπραγματευτικά όπλα. Εμείς καταθέτουμε μια πρόταση που είναι πάνω στον κοινό τόπο που έχει γίνει μέχρι σήμερα η διαπραγμάτευση. Η πρότασή μας είναι βιώσιμη για την Ελλάδα και λύση σταθερότητας για την Ευρώπη. Και όποιος θέλει λύση, η πρόταση είναι πάνω στο τραπέζι και μπορούμε να την κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Πριν πάρω το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Κουμουτσάκο, αν έχετε εικόνα, γιατί έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, τελικά ο Πρωθυπουργός επιστρέφει στην Αθήνα. Επιστρέφει. Είναι στο αεροπλάνο αυτή τη στιγμή μαζί με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που τον συνόδευαν και επιστρέφει στην Αθήνα. Άρα δεν παραμένει στις Βρυξέλλες για συνάντηση αύριο. Όχι. Με τον Γιουνκέρ. Όχι. Αυτή τη στιγμή είναι στο αεροπλάνο και επιστρέφει στην Αθήνα. Μάλιστα. Τώρα, τι θα ακολουθήσει, θα το δούμε. Εντάξει, είναι εδώ, πάμε ώρα με την ώρα, αλλά για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν.